Δεν προλαβαίνουν τα στενοφόρα να κουβαλάνε ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή από τη Μαλαισίνα λείπουν γύρω στα 60 με 70 άτομα που είναι στις ΜΕΘ. Τραγική κατάσταση. Τώρα υπάρχει φόβος. Αλλά είναι αργά. Ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίσσεται στη Μαλαισίνα Φθιώτιδας. 11 νεκροί μέσα σε 19 μέρες από κορονοϊό. Ενώ 50 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Λαμίας. Και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με το επιδημιολογικό φορτίο να είναι εξαιρετικά υψηλό. Αιτία του κακού, όπως φαίνεται, ένας γάμος στα μέσα Φεβρουαρίου με 30 άτομα μέσα στην εκκλησία και 200 στο προάβλιο να απαιτούν να μπουν μέσα στο ναό. Διαπιστώσαμε όταν ήρθαν οι νεόνυφοι ότι οι καρισμοί ήταν υπερβολικοί. Υπήρχε ένταση έξω και έπρεπε να μείνει έξω η ένταση. Όταν λέτε ένταση για το ποιος θα μπει μέσα. Ακριβώς. Αναγκαστήκαμε λοιπόν, κλειδώσαμε τις πόρτες και τραβήξαμε τις κορδίνες, ώστε να μπορέσουν να μην εισέλθουν άλλοι μέσα στον ναό, να μην υπάρξει συνωστισμός δηλαδή. Το ότι απ' έξω μαζεύτηκαν 200 άτομα, πρώτον δεν είναι ευθύνη των ιερέων, δεν τα προσκάλεσαν οι ιερείς, και δεν είναι ευθύνη των ιερέων η αστυνόμευση των πλατιών. Είναι δύσκολο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο κόσμος είναι φοβισμένος. Πρώτη φορά τόσο πολύ φοβισμένος, ερημιά. Δεν κινείται τίποτα εκτός από κάτι πιτσιρίκια. Εστία υπερμετάδοσης και οι καφετέριες που σύμφωνα με τους κατοίκους γέμιζαν καθημερινά με κόσμο που παρακολουθούσε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Η Μαλαισίνα είχε μπει σε σκληρό lockdown στο τέλος Φεβρουαρίου, καθώς τότε τα κρούσματα ήταν περισσότερα από 100 και ο δείκτης θετικότητας είχε εκτοξευθεί στο 10,7. Όταν οι νοσηλευόμενοι παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο και όπως έχουμε πει είναι σχεδόν 50 άτομα, καταλαβαίνουμε ότι δυστυχώς είναι φυσιολογικό να έχουμε και άλλες απώλειες. Έχουμε τον 11ο άνθρωπο ο οποίος έφυγε από κοντά μας μόνο στην περιοχή Μαλαισίνας. Ο Δήμος είχε και άλλες δύο απώλειες σε άλλο χωριό. Έχουμε φτάσει στο 13. Και όλο αυτό μας δείχνει ότι δυστυχώς τα αποτελέσματα της αρχικής διασποράς φαίνονται καθημερινά τις τελευταίες ημέρες. Είμαστε μέσα στη θλίψη και στον πόνο γιατί έχουν χαθεί συντοπίτες μας και συνεχίζεται. Φοβόμαστε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Κόσμος, περαστικός, το ένα το άλλο. Δεν προσέχαμε και πολύ, η αλήθεια είναι και αυτή. Είμαστε λίγο χαλαροί. Έγινε ο γάμος, είχαν καφετέρες, δεν ξέρω. Απελπισία. Στις 3 Μαρτίου η περιοχή θρυνεί τον πρώτο νεκρό από κορονοϊό, έναν άνδρα ηλικίας 84 ετών. Ακολουθούν 3 άνθρωποι μέσα σε 2 μέρες, μία 69χρονη, ένας 38χρονος πατέρας και ακολουθεί ένας 44χρονος πατέρας 2 παιδιών, ο οποίος μάλιστα δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα και σήμερα τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή στην κλινική COVID, ένας 85χρονος. Κυρίες και κύριοι, ανήσυχοι και σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι στη Μαλαισίνα που βιώνουν το θανάσιμο χτύπημα του ιού μετά την παράβλεψη των μέτρων σε γάμο. Με 200 άτομα καλεσμένους, πάμε λοιπόν στη Μαλαισίνα και τον Πάνο Γαρουφαλιά. Και ακριβώς μετά, ο γάμος έγινε 21 Φεβρουαρίου, ακριβώς μετά από έναν μήνα, μετρούν 12 νεκρούς. Θρηνούν 12 συμπολίτες τους. Ακριβώς. Καλώς μεσημέρι. Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα και η σημερινή για την Μαλαισίνα. Άλλοι 2 νεκροί προστίθενται στον αριθμό των 10 που είχαμε μέχρι χθες. Πρόκειται για μια 66χρονη και έναν 85χρονο που κατέληξαν τις τελευταίες ώρες και οι οποίοι ήταν στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας. Όμως πρέπει να σας πω ότι ήδη είναι επιβαρημένη η κατάσταση εδώ στην Μαλαισίνα. 56 άνθρωποι συνολικά αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Λαμίας και του Βόλου. Και λέω και του Βόλου γιατί έχουμε 2 στη ΜΕΘ του Βόλου από την Μαλαισίνα. Έχουμε έναν 26χρονο, ο οποίος βρίσκεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου της Λαμίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι ακόμη υπάρχουν πολύ δύσκολες μέρες για την περιοχή, καθώς παραμένει το υλικό φορτίο, παρά το γεγονός ότι δεν είναι στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, όμως φαίνεται ότι πλέον υπάρχει ενδοοικογενειακή μετάδοση σε πολλές των περιπτώσεων. Πάνο Γαρουφαλιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.